Όλα ξεκίνησαν στην Κίνα. Εκεί μου ήρθε η ιδέα να φτιάξω μία, ας πούμε, μία μορφή, προέκυψε γυναικεία μορφή, και να τη βάλω σε μία διαδικασία περιπέτειας. Εκείνη την περίοδο ήθελα να γράψω κάτι, δεν είχα, ας το πούμε, έμπνευση. Παρόλο που ζούσα έτσι σε πολύ έντονες στιγμές, συναισθηματικά αλλά και βίωνα, ήμουνα σε ένα ξένο τόπο, σε ένα ξένο πλανήτη. Ήταν η Κίνα. Οπότε ήμουν στο Χονγκ Κονγκ μια μέρα, στο λιμάνι μεσημεράκι, εκεί που έβγαλα ίσως και μια από τις πρώτες selfie που έχω βγάλει ποτέ στη ζωή μου. Και σκεπτόμενος το τι μπορώ να κάνω, επινόησα την Μέλανη. Γιατί Μέλανη, δεν ξέρω, γιατί έτσι μου κάνει ένα όνομα πολύ αρκετά, ας πούμε, 70's. Ίσως και αθώο. Είναι μια κοπέλα μεταξύ 18-19 και 22-23, μεγαλωμένη σε μια αστική οικογένεια, αγαπημένη, που την προσέχαν, δεν της έλειπε τίποτα. Στην πραγματικότητα την αγαπούσαν, τους αγαπούσε. Είχε φίλους, ήταν πολύ κοινωνική, ήταν μορφωμένη, είχε μια αιμονή με τα βιβλία και ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που ένιωθε εγκλωβισμένη. Διάβαζε στα βιβλία και ήθελε να ταξιδέψει, να ζήσει τις ιστορίες των δικών της ηρών. Εκείνη την περίοδο λοιπόν ακούγει έναν μύθο, αστικό μύθο, ο οποίος έλεγε ότι η αληθινή αγάπη βρίσκεται στην άκρη της γης. Απλοϊκό δεν λέω. Στο δικό μου το μυαλό όμως το τι μπορεί να σημαίνει και το τι συνέβη τέλος πάντων σε αυτήν την ιστορία, θα χρειαζόμουν 5 δίσκους ή 5 τόμους βιβλίων για να το αφηγηθώ. I travel the world, the rivers and fjords, mountains and hills, to fill a void and fulfill. My mind wanders off to a vague memory, feelings elementary, from whichever extremity. We ran deep, and like the sentiment we keep, in the grand scheme of things, we ain't nothing but a blip. I fell steep, and kept rolling down dizzy, overwhelmed by your gaze, went on to get busy. Λοιπόν, την πιάνει μια αιμονή με αυτόν τον μύθο, με το να ανακαλύψει αν όντως ισχύει ή όχι. Ήταν προφανώς η αφορμή για να δραπετεύσει και αποφασίζει να το κάνει. Παρά τα παρακάλια και τις προσπάθειες των οικείων της να την συνεφέρουν ότι τι πας να κάνεις, είναι τρέλα, φεύγει. Και τα πράγματα πηγαίνουν όπως αυτή φαντάζεται. Βλέπει μέρη που μέχρι χθες τα είχε δει μόνο σε καρποστάλ. Γνωρίζει ανθρώπους που για αυτούς είχε διαβάσει μόνο περιγραφές σε κάποια διηγήματα. Έμοιαζαν με τους ήρωες. Ερωτεύεται, συμπαθεί, αντιπαθεί, όλα αυτά. Περνάει τέλος πάντων πάρα πολύ καλά. Συμμετέχει σε πολύ ωραία πάρτι, φεστιβάλ, σε οτιδήποτε. Μέχρι που όσο απομακρύνεται και οι εντοχές της λιγοστεύουν, τα πράγματα αρχίζουν και γυρνάνε λίγο boomerang. Αρχίζει, πειραματίζεται, δοκιμάζει ναρκωτικά, συμμετέχει σε όργια με ή χωρίς τη θέλησή της, την εξαπατούν και όλα αυτά. Όταν πια είναι κουρασμένη, ήδη είναι πολύ μακριά και δεν μπορεί να επιστρέψει, οπότε βλέπει το να συνεχίσει ως μονόδρομο. Συνεχίζει λοιπόν και φτάνει στην άκρη της γης, όντως, που το οριοθετώ, ας πούμε, στο λιμάνι του Χονγκ Κονγκ, στο Victoria Harbour. Γιατί εκεί ήμουν εκείνη τη στιγμή, όταν το σκέφτηκα όλο αυτό, και φτάνει εκεί απογοητευμένη, όμως βλέπει ότι δεν υπάρχει τίποτα για να ανακαλύψει, ότι ήταν ένας μύθος. Όμως, ή μάλλον μέσα στην απόγνωσή της στην πραγματικότητα, σκέφτεται ότι
μπορεί και όντως να υπάρχει αληθινή αγάπη, απλά ο μύθος να έχει ένα λάθος στη διατύπωσή του, ότι δεν βρίσκεται στην άκρη της γης, αλλά πιο μετά από την άκρη της γης, πιο πέρα και ίσως και πιο βαθιά. Εκεί λοιπόν βουτάει και από εκεί πέρα δεν ξέρω τι συνέβη το βράδυ. Είχα την τύχη σε αυτό το δίσκο να δουλέψω με πάρα πολλούς μουσικούς, με βασικούς συνεργάτες, με νέους συνεργάτες, αλλά και με αρκετούς session από το εξωτερικό. Τι με ρωτήσατε? Ναι, δουλεύτηκε το μεγαλύτερο μέρος στη Θεσσαλονίκη, όμως πάρα πολλά πράγματα γράφτηκαν και έξω. Και κυρίως samples, δηλαδή ο δίσκος ξεκινάει με ένα sample που έγραψα μία από τις πρώτες μέρες που ήμουν στην Κίνα, με το τηλέφωνο, με το iPhone το έγραψα, και ήταν κάτι Κινέζοι ακροβάτες που κάνανε ακροβατικά και ήταν και ένας μουσικός εκεί, δυο μουσικοί που παίζανε. Έχει πάρα πολλά τέτοια δείγματα μέσα ο δίσκος, όπως και η βροχή που ακούγεται στο δεύτερο κομμάτι είναι από μία μεσημεριανή κλασική τροπική βροχή στις Μαλδίβες. Έξω γράφτηκαν κάποια πιάνα, έξω γράφτηκαν όλα τα έγχορδα, τσέλα, κοντραμπάσα, βιολί, βιόλες κτλ. Συν κάποια ορχιστρικά πνευστά. Και δουλεύτηκε όλο αναλογικά. Ναι, αυτό... Αναλογικά γιατί, όχι για τον ήχο, Νομίζω ότι ψηφιακά μπορεί ο ήχος να βγαίνει, μπορεί και καλύτερος, δεν ξέρω. Το αναλογικό, εγώ το προτιμώ για την περιπέτεια. Μου κάνει τη διαδικασία πολύ πιο διασκεδαστική, θα έλεγα. Πολύ πιο δημιουργική. Ναι, σε δεσμεύει κάπου, δεν έχεις ας πούμε τα recall, θες να αλλάξεις κάτι στο κομμάτι, τέλειωσε. Θα το ηχογραφείς σε 2-3 μίξεις, θα διαλέξεις αυτή που σου αρέσει περισσότερο, δεν υπάρχει γυρισμός. Αλλά είναι ωραίο. Είναι ωραία διαδικασία. Αν το βρίσκω εμπορικό, όχι. Δυστυχώς ή ευτυχώς όχι. Ελπίζω να αποδειχθεί εμπορικό. Ελπίζω να βρουν τα ραδιόφωνα ένα-δύο τραγούδια να παίζουν. Ελπίζω ο κόσμος να αγαπήσει όλο το δίσκο ή τέλος πάντων τα περισσότερα κομμάτια από μέσα. Ναι, ναι, συνεχίζω και επιμένω στο concept album. Εγώ είμαι της ιστορίας. Εγώ θέλω να λέω ιστορίες με αρχή, μέση, τέλος. Εγώ θέλω ένα concept δίσκο. Να τον ακούω από την αρχή ως το τέλος. Πρέπει να φύγει αυτός ο δίσκος από την πλάτη. Δύσκολο πράγμα αποδείχθηκε, πέρα από τη δημιουργία του δίσκου, αποδείχθηκε το εξώφυλλο. Ήταν η πρώτη φορά που ήθελα φωτογραφία στο εξώφυλλο και μάλιστα μια κοπέλα που να μοιάζει τη Μέλανη, να είναι μέσα στα... να είναι, τέλος πάντων, να εμπεριέχεται σε όλη αυτή τη φαντασίωση.
Από την πρώτη στιγμή λοιπόν είχα μια κοπέλα στο μυαλό μου, την οποία δεν την πλησίασα, καθώς ήμουν μεγάλος φαν. Από εκεί και πέρα, μέσα από γνωστές, άγνωστες κτλ. Στο Instagram κυρίως, κοιτούσαμε αυτά που είδαμε, καμιά 500, 700, 800 κορίτσια, καταλήξαμε, να μην στα απολογώ, στα 100. Από τα 100 κάναμε μια εξτρά διαλογή, φτάσαμε στις 50. Μιλήσαμε με τις 50, κάποιες δεν δέχτηκαν να γίνουν, ας πούμε, το πρόσωπο του δίσκου εξώφυλλο. Εντάξει, λογικό, μπορεί ντρεπόντουσαν οτιδήποτε. Αυτές ήταν οι 10, μας έμειναν 40. Από τις 40 λοιπόν αρχίσαμε λίγο να ζητάμε φωτογραφίες, κάποιες δεν έστειλαν μέσα στο deadline τουλάχιστον που θέλαμε εμείς, οπότε δεν γινόταν να προχωρήσουμε με αυτές, προχωρήσαμε με αυτές που έστειλαν. Οι φωτογραφίες όμως οι οποίες έστειλαν μας έδειχναν ότι τελικά δεν είναι αυτό ακριβώς που θέλαμε, να θέλουμε, και τελικά φτάσαμε στις 2 συν 1 που δεν πλησίασα σε καμία περίπτωση. Σε αυτές τις δύο λοιπόν που ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θέλαμε, μου λέει ένας φίλος συνεργάτης ότι ρε εσύ Γιώργο, στείλε στην κοπέλα που έχεις στο μυαλό σου που θεωρείς ότι θα μπορούσε να είναι email ή ένα μήνυμα, δεν έχεις να χάσει κάτι, και το στέλνω. Και μου απαντάει εννοείται με μεγάλη χαρά και πόσο, και προχωρήσαμε με αυτήν. Πρόκειται για την Ελευθερία Στάμου, την χορεύτρια της Λυρικής, παλιά αθλήτρια της Ενόργανης. Γενικότερα είναι η Ελευθερία, έχει την κίνηση, έχει το παρουσιαστικό, τα έχει όλα, δηλαδή κατά 90% θα μπορούσε να είναι η Μέλανη που φανταζόμουν εγώ στο Χονγκ Κονγκ, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Εντάξει, προχωράμε.